Συναγωνίστριες και συναγωνίστριες, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς και αυτή η αίθουσα αποδεικνύεται μικρή. Η Χρυσή Αυγή είναι πλέον ένα ορμητικό ποτάμι, το οποίο δεν μπορούν να το συγκρατήσουν με τα αναχώματα που φτιάχνουν, με τη λάσπη, με τις άδικες φυλακίσεις, με τις διώξεις, με τις δολοφονίες των συναγωνιστών μας. Η Χρυσή Αυγή είναι εδώ, είναι στην Ελλάδα, είναι ό,τι ζωντανό έχει απομείνει στην Ελλάδα και το μεγάλο Εύγε ανήκει πρώτα απ' όλα σε όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, σε όλους τους χρυσαυγίτες και τις χρυσαυγίτισες που δίνουν το δυναμικό παρόν ενάντια στη λάσπη των πληρωμένων κονδυλοφόρων. Σήμερα θα σας μιλήσω μέσα στα πλαίσια της προσυνεδριακής συνόδου της περιοχής Αττικής για το 8ο συνέδριό μας. Μία μικρή αναδρομή. Το 6ο συνέδριο έγινε το 2007 με ένα σύνθημα: τραβώντας κόκκινη γραμμή. Τι έλεγε αυτό το σύνθημα, τι εννοούσαμε? Ότι επιτέλους πρέπει η Χρυσή Αυγή μόνη της, μετά από κάποιες άκαρπες αναζητήσεις σε κάποιους δίθεν εθνικοπατριωτικούς χώρους, να προχωρήσει. Και προχώρησε η Χρυσή Αυγή και ετέθησαν τα θεμέλια μέσα σε αυτό το συνέδριο. Μόνη, εναντίον όλων, αλλά έχοντας δίπλα της το λαό, το λαό που συνεχώς υπέφερε και όλο υποφέρει και όλο χειρότερα γίνονται τα πράγματα, για δεν ανατέλει η Χρυσή Αυγή του ελληνισμού που θα δώσει τη λύση, θα δώσει το τέλος σε όλους τους προσκυνημένους και όλους τους προδότες. Ήτανε Μάρτιος του 2010, πριν 6 περίπου χρόνια, όταν πολύ κοντά από το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, στην οδό Σωκράτους, μια ισχυρή έκρηξη ισοπαίδωσε κυριολεκτικά τα γραφεία μας. Τότε λοιπόν, το ίδιο βράδυ, κρεμάσαμε απέναντι από τα κατεστραμμένα γραφεία μας ένα πανό που έλεγε: «Οι τείχοι πέφτουν, οι καρδιές μας όμως όχι». Στήσαμε μια συγκέντρωση λοιπόν. Και όλοι ήμασταν συγκλονισμένοι από το γεγονός αυτό, το οποίο θα μπορούσε να έχει δολοφονήσει και τότε συναγωνιστές μας. Και αυθόρμητα έθεσα ένα στόχο. Εκείνη η χρονιά ήταν η χρονιά των δημοτικών εκλογών. Και είπα ότι θα κατέβουμε στο Δήμο Αθηναίων και θα κατέβω υποψήφιος δήμαρχος. Σιωπή απόλυτη από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Μια συνεχής προεκλογική προπαγάνδα, έχοντας στο πλευρό μας μάλιστα τις επιτροπές των κατοίκων από την πλατεία Αττικής, τον Άγιο Παντελεήμονα και άλλες περιοχές των Αθηνών από τους αμπελόκηπους, όπου πλέον ερχόντουσαν και στοιχιζόντουσαν δίπλα μας, γιατί βλέπανε ότι στα προβλήματά τους τα σοβαρά, τα οποία δημιουργούνται και που σήμερα έχουν πάρει τη μορφή ενός θανάσιμου κινδύνου, δεν στεκόταν άλλος παρά μόνο η Χρυσή Αυγή. Τότε λοιπόν, το Νοέμβριο του 2010, η Χρυσή Αυγή έγραψε στο Δήμο Αθηναίων 5,3% και ήταν η αρχή ενός στρατηγικού σχεδίου. Θα καταλάβουμε την Αθήνα και από εκεί θα επεκταθούμε σε όλη την Ελλάδα. Και έτσι ακριβώς έγινε. Και δεν άρχισε η στιγμή όπου η Χρυσή Αυγή έγινε η τρίτη πολιτική δύναμη της χώρας όπως είναι σήμερα. Αρχές του 2011 και σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών μαζευτήκαμε πάλι και κάναμε το 7ο συνέδριό μας, το οποίο είχε σύνθημα «Προς τη νίκη». Ήδη είχα λάβει στα χέρια μου τις πρώτες μυστικές δημοσκοπήσεις όπου έδειχναν ότι η Χρυσή Αυγή θα μπει στη Βουλή. Το έκρυβαν όλοι. Μας έδιναν 1 με 2% μέχρι τις παραμονές εκλογές του 2012, μας έδιναν 2,5-2,7, και ήλθε εκείνος ο Μάιος του 2012 που όλοι με έκπληξη διαπίστωσαν ότι η Χρυσή Αυγή είναι στο 7% και παρόλη την πολεμική, παρόλη τη λάσπη του συστήματος.
Τότε σε μια μικρή αίθουσα ενός ξενοδοχείου πήρα το λόγο και τους είπα μια φράση του Ιουλίου Κέσαρα στα λατινικά. Ήλθον, είδον, ενίκησον. Και η νίκη αυτή που δεν ήταν φυσικά νίκη δική μου, ήταν νίκη δική σας, νίκη όλων των υπερήφανων Ελλήνων και των Ελληνίδων. Ήταν μια ήττα για τους χρυσοκάνθαρους του πολιτικού κατεστημένου, οι οποίοι μας πολεμούσαν λισαλέα και δεν σταματήσαν να μας πολεμάνε ποτέ. Και σήμερα μάλιστα, με αφορμή το γεγονός ότι μας αποκλείουν από τις τηλεοπτικές εκπομπές τις πολιτικές, ότι δεν δέχονται να συνομιλούν μαζί μας, χρησιμοποιούν το επιχείρημα ότι δεν συνομιλούμε με τη Χρυσή Αυγή, γιατί κατηγορείται για εγκληματική οργάνωση και αναφέρονται στο πράγματι τραγικό γεγονός που συνέβη στο Κερατσίνι. Θα ήθελα να τις ρωτήσω, ήταν προφήτες? Γιατί και πριν τη δολοφονία αυτή και πριν να κατηγορηθούμε, πριν να οδηγηθούμε στη φυλακή, πάλι δεν μιλούσαν μαζί μας. Άρα λοιπόν το επιχείρημά τους είναι έολο και δεν αποτελεί τίποτα άλλο από ένα ακόμη ψέμα που χρησιμοποιούν για να κρύψουν την αλήθεια. Την αλήθεια ότι υπάρχει μια δύναμη πολιτική που δεν εξαρτάται από καμία από τις μεγάλες ληστρικές οικογένειες που λιμένονται τη δημόσια ζωή. Υπάρχει μια δύναμη ελεύθερη, ανεξάρτητη, ασυμβίβαστη, απροσκύνητη. Είναι η Χρυσή Αυγή. Ήδη μέσα στα πλαίσια του 8ου συνεδρίου έγινε σήμερα η προσυνεδριακή την περασμένη ώρα εδώ σε αυτόν τον χώρο της περιοχής Αττικής, στην οποία συμμετείχαν τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και τα μέλη των πενταμελών συμβουλίων. Ήδη έχει γίνει προσυνεδριακή συγκέντρωση στη Θεσσαλία, στην Πελοπόννησο, στη Στερεά και αύριο θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Σύνθημα αυτού του συνοδρίου είναι ένα. Θέλουμε την πατρίδα μας πίσω, όπως γράφει ακριβώς το πεθανό. Αυτό. Η Χρυσή Αυγή θα συνεχίσει αταλάντευτη την πορεία της προς το λαό. Και μέσα στα πλαίσια του 8ου συνεδρίου θα προχωρήσουμε σε σημαντικές καινοτομίες ως προς το οργανωτικό. Πρώτα απ' όλα θα δημιουργηθεί και θα εγκριθεί από το συνέδριο αυτό, όπως πιστεύω, ένα νέο όργανο, το Εθνικό Συμβούλιο της Χρυσής Αυγής, το οποίο θα αποτελείται από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και από όλους αυτούς που τίμησε ο λαός με την ψήφο τους και οι οποίοι είναι ευρωβουλευτές, βουλευτές, περιφερειακοί σύμβουλοι, δημοτικοί σύμβουλοι και διαμερισματικοί σύμβουλοι. Αυτό σαν μια απάντηση σε όλους αυτούς τους κακοήθεις και τους αλήτες, τους πληρωμένους, οι οποίοι λένε ότι η Χρυσή Αυγή είναι μια κλειστή ομάδα περιχαρακωμένη. Ξέρουν άλλη κλειστή ομάδα περιχαρακωμένη που να έχουν βγει ευρωβουλευτές, βουλευτές, περιφερειακοί σύμβουλοι, οι οποίοι δεν είναι καν μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, οι οποίοι δεν ήσαν καν μέλη της Χρυσής Αυγής? Όχι βέβαια. Η Χρυσή Αυγή αποδεικνύει λοιπόν και με το νέο αυτό όργανο, το οποίο αποτελεί πράγματι μια θαραλέα πορεία προς το λαό, ότι είναι ανοιχτή προς την κοινωνία και θα ανοιχτεί προς την κοινωνία. Αυτό είναι ο σκοπός της και αυτός είναι και ο στόχος της. Όμως, στο σημείο αυτό να πω για κάποιους καλοθελητές που θέλουν να αλλάξουμε, αυτοί που θέλουν να αλλάξουμε, κατ' ουσίαν θέλουν να μην υπάρχουμε. Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Ήδη θα μείνουμε εθνικιστές, ασυμβίβαστοι και αμετανόητοι. Σε κάθε συνέδριο ενός κόμματος, εκτός βέβαια από τα πανηγύρια που ετοιμάζουν και διοργανώνουν με το αζημίωτο, με τρίευρα, τα μεγάλα κόμματα, και έχετε ζήσει διάφορα τέτοια πανηγύρια με πολλή διαφήμιση, πολλά λόγια, αλλά ουσία μηδέν. Μάλιστα φτάσαμε στο σημείο κάποιες από τις νομαρχιακές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες
διοργάνωσαν πρόσφατα την εκλογή της ηγεσίας, να μην αποδώσουν τα τρίευρα στην κεντρική διοίκηση και έτσι να ψάχνουν για τα τρίευρα. Λοιπόν, σε συνέδρια με τρίευρα η Χρυσή Αυγή δεν πιστεύει. Πιστεύει σε συνέδρια για όργανα, πολιτικές θέσεις και ιδεολογία. Και αυτό το πράγμα θα γίνει. Είχαμε τον τελευταίο καιρό πολλά γεγονότα. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν της αλλαγής την οποία πρέπει να κάνουμε, μου είπαν κάποιοι πάλι καλοθελητές και το έγραψαν, το παράκαναν οι ευρωβουλευτές σας, αναφερόμενοι σε όσα είπε ο στρατηγός Συναδεινός, ο συναδελφός, ο Λάτρος ο Κουζούνη, ο Γιώργος ο Εκκυκίνιος, επίσης στρατηγός, ότι θα έπρεπε λοιπόν να μην πει κακή λέξη για τους Τούρκους. Όχι, αν είναι δυνατόν. Δεν θα έπρεπε λοιπόν επίσης να μείνει να διαμαρτυρηθούμε για το γεγονός ότι μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και υπό την αιγίδα του Λαϊκού Κόμματος, έτσι δεν είναι, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στο οποίο συμμετέχουν οι νεοδημοκράτες που μας εγκαλούν για πατριωτισμό, γινόταν εκδήλωση για την τουρκική μειονότητα στη Θράκη και στη Μακεδονία, όπως λένε. Όμως, επιτέλους και στην Ευρώπη βρέθηκε μια φωνή διαμαρτυρίας. Η φωνή των ευθυντικών, η φωνή του Συνταγματικού. Ζούμε τις τελευταίες ημέρες και ίσως φεύγω λίγο από το θέμα, αλλά πρέπει να το αναφέρω, ένα σκληρό ψυχολογικό πόλεμο ενάντια στον ελληνικό λαό. Θα ήθελα να ξέρω, αγαπητές κυρίες και κύριοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, εσείς φταίτε για τους πολέμους στη Μέση Ανατολή? Εσείς φέρατε τους λαθρομετανάστες? Μήπως ο ελληνικός λαός είναι οι Τούρκοι δουλέμποροι που πνίγουν τα παιδιά στο Αιγαίο? Όχι. Κι όμως όλα τα κανάλια, ακόμη και τα λεγόμενα δεξιά εντός πολλών εισαγωγικών, και όλες οι εφημερίδες, σαν να πάτησε κάποιος ένα κουμπί και άρχισε μια κολοσιαία προπαγάνδα να καταστήσουν ηθικά ένοχο, να χρεώσουν στη συνείδηση του ελληνικού λαού αυτή την ανθρώπινη τραγωδία. Αλλά όπως είπα και σε μια από τις σπάνιες τηλεοπτικές μου εμφανίσεις, οι περίφημοι αντιρατσιστές, οι ανθρωπιστές, οι αλληλέγγυοι είναι και τσάμπα μάγκες στο τέλος. Γιατί έχουν αφήσει 15.000 ανθρώπους να σαπίζουν στη λασπουριά, να αρρωσταίνουν, να κοιμούνται πάνω σε βρεμένο χώμα και δεν κάνουν τίποτε. Πού είσαστε, κύριοι αντιρατσιστές? Πού είστε τα 2 εκατομμύρια των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ? 10 από αυτούς, αν παίρνανε στην προστασία τους έναν από αυτούς τους πρόσφυγες και τους λαθρομετανάστες, δεν θα υπήρχε το πρόβλημα. Όμως όλα τελικά είναι κατευθυνόμενα και έχουν έναν στόχο, και θα αναφερθώ και σε αυτό στη συνέχεια, την καταστροφή του εθνικού κράτους των Ελλήνων. Ήταν το έτος 2000 όταν έβγαλα ένα βιβλίο, το οποίο μάλιστα είναι εξυγκλημένο και πρέπει να το επανεκδώσουμε, το οποίο είχε τίτλο «Εχθροί του καθεστώτος», έτος 2000, στο οποίο ανέφερα χαρακτηριστικά για την Ελλάδα των ημερών μας. Ανέφερα πριν 16 ολόκληρα χρόνια τι θα συμβεί και έγραφα. Μέσα σε αυτόν τον καινούριο κόσμο, αναφερόμουν δηλαδή προηγουμένως, για να μην σας κουράζω, στον κόσμο της παγκοσμιοποίησης που έρχεται, όπου η οικονομία θα ρυθμίζει την πολιτική των κρατών και όχι η πολιτική την οικονομία, πράγμα και το οποίο συμβαίνει, όλους βλέπετε να μιλούν για την οικονομία. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον καινούριο κόσμο που έρχεται, η Ελλάς με την άρχουσα τάξη που δυστυχώς διαθέτει, δεν ήταν δυνατόν παρά να αποτελεί μια μικρογραφία της όλης εξελίξεως. Μεγιστάνες του πλούτου κρατούν στα χέρια τους τις πολιτικές εξελίξεις, την οικονομία της χώρας, και τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, ενώ κάποιοι πολιτικοί
δίθεν ανεξάρτητοι, με υποκρισία καταγγέλουν τα περίφημα διαπλεκόμενα των οποίων γνήσια τέκνα είναι. Επιπλέον, τα προβλήματα της Ελλάδος είναι κάτι περισσότερο από δραματικά και αυτό το έγγραφα υπάρχει καταγεγραμμένο το έτος 2000. Τουρκική απειλή, η οποία υφίσταται, μα ζητούν το μισό Αιγαίο, ευθέως πλέον και χωρίς τον Άντο να λέει λέξη. Τουρκική απειλή. Οικονομία δευτερογενή σε μαρασμό. Για πρωτογενή ούτε λόγο. Και τι βλέπουμε τώρα, θέλουν να καταστρέψουν και εντελώς την πρωτογενή οικονομία καταστρέφοντας τους αγρότες. Λαθρομετανάστες, εγκληματικότης, διάλυση της παιδείας, χρηματισμό στην υγεία και άλλα πολλά. Αυτά γράφαμε εμείς οι Χρυσαυγίτες το έτος 2000, πριν 16 ολόκληρα χρόνια, που σήμερα λένε ότι δεν έχουμε θέσεις. Όχι μόνο έχουμε θέσεις σήμερα, αλλά είχαμε θέσεις και πριν από 16 ολόκληρα χρόνια και πριν από 20 ολόκληρα χρόνια. Αλλά δεν τις άκουγε ο λαός αυτές τις λέξεις, γιατί δεν τον είχε πράγματι η ανάγκη πάρει από κάτω. Και τον πήρε η ανάγκη από κάτω με το εθνοκτόνο μνημόνιο. Και τότε θυμήθηκε τη Χρυσή Αυγή. Και θα τη θυμηθεί ακόμα περισσότερο στις μέρες που έρχονται, που θα είναι δυστυχώς κοινότερες. Ο πρώτος ομιλής σας στο θέμα της ιδεολογίας μας. Η ιδεολογία μας παραμένει σταθερά. Όπως χαρακτηρίστηκε από το δεύτερο συνέδριο της Χρυσής Αυγής που έγινε το 1992 και είναι ο λαϊκός εθνικισμός. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω ότι δίνεται μια μεγάλη μάχη αυτή τη στιγμή ιδεολογική, στην οποία από τη μια μεριά είναι η Χρυσή Αυγή και από την άλλη μεριά είναι όλοι οι άλλοι. Η μάχη αυτή είναι η μάχη της εθνικής συνέχειας. Έχουν βγει οι εθνομηδενιστές και οι φιλελεύθεροι από δίπλα τους δεν λένε λέξη και λένε ότι οι Έλληνες είναι ένα δημιούργημα της Γαλλικής Επαναστάσεως, ένα δημιούργημα το οποίο σχηματοποιήθηκε, απέκτησε εθνική συνείδηση στα τέλη του 19ου αιώνα. Τι να πει, τι να πούμε, όταν έχουμε μια ιστορία καταγεγραμμένη με δεκάδες επαναστάσεις, από τις πτώσεως της πόλεως μέχρι την εθνεγερσία του 1821, με τους κλέφτες, με τους αρματολούς, με όλους αυτούς οι οποίοι έχισαν το αίμα τους και μετά από 400 χρόνια βλάστησε ο σπόρος της ελευθερίας. Μιας ελευθερίας όμως που δεν ήταν ελευθερία αληθινή και που υποθηκεύτηκε όπως υποθηκεύεται και σήμερα από τους παγκόσμιους τοκογλύφους με τα δάνεια του αγώνα. Έτσι λοιπόν είπα πρόσφατα σε ομιλία μου και επαναλαμβάνω και τώρα. Ο αγώνας για εθνική ανεξαρτησία δεν τέλειωσε. Συνεχίζεται με την Χρυσή Αυγή μέσα στην γραμμή της Χρυσής Αυγής. Ότι οι σημερινοί κάτοικοι της χώρας, οι αληθινοί και γνήσιοι Έλληνες, αποτελούν την αυθεντική συνέχεια των αρχαίων Ελλήνων, έχει ήδη αποδειχθεί, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, από τη γλωσσολογία, από την ανθρωπολογία, από την λαογραφία, από τον Νικόλαο Πολίτη, τον μέγα μας λαογράφο, ο οποίος γύριζε τα χωριά εκεί, στα μέσα προς το τέλος του 19ου αιώνα και μάζευε παραδόσεις του ελληνικού λαού, και έβρισκε χωριάτες που κατά το Φαλμεράιερ ήταν Σλάβοι αυτοί, οι οποίοι επίκησαν τη χώρα και απλά έμαθαν κάποιο είδους ελληνικά, και άκουγε παραδόσεις για νεράδες, για αμαυδριάδες, για στοιχειωμένους τόπους, αρχαίες ελληνικές παραδόσεις που είχαν επιβιώσει. Πώς ήταν δυνατόν? Πιστεύετε ότι όλοι αυτοί που έχουν έλθει σήμερα στην πατρίδα μας και που κάποιοι με έναν νόμο προσπαθούν να τους ελληνοποιήσουν, ότι ξέρουν τα παραμύθια που ακούγατε από τη γιαγιά σας και θα τα μεταφέρουν στα παιδιά τους? Η μεγαλύτερη απόδειξη λοιπόν της φιλετικής συνεχείας των Ελλήνων είναι η παράδοση. Και η μάχη ιδεολογική η οποία θα δοθεί, η μεγάλη ιδεολογική μάχη είναι ακριβώς ότι αυτό το έθνος δεν είναι ένα έθνος που προέκυψε σαν ένα πολιτικό μόρφωμα από τη Γαλλική Επανάσταση, αλλά είναι ένα εθνικό κράτος μιας φυλής, των φυλής των Ελλήνων που γεννιόνται και δεν γίνονται. Γιατί Έλληνας γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Χαρακτηριστικό είναι
Και θέλουμε να δώσουμε μια απάντηση σε αυτό το θέμα, ότι ακόμη και διανοούμενοι και ιστορικοί της αριστεράς, όπως ο Κορδάτος, ο οποίος στην ιστορία του γράφει ότι ας αφήσουμε αυτά τα κόλπα της αριστεροσύνης κάποιους που θέλουν να παρουσιάσουν το 1821 σαν κομμουνιστική επανάσταση, ως Βορώνος επίσης στα όσα γράφει για την εθνογένεση των Ελλήνων, αλλά και πρόσφατα όταν προέκυψε το θέμα, στο οποίο πραγματικά ομνίουν οι κεφαλές του ΣΥΡΙΖΑ του 4% που κληρονόμησε το πελατειακό κράτος του ΠΑΣΟΚ και έγινε 35% και νομίζει ότι όλοι αυτοί είναι μαρξιστές και πολύ σύντομα θα προσγειωθεί στην πραγματικότητα. Ανάμεσα λοιπόν ακόμη και σε αριστερούς υπάρχουν άνθρωποι με εθνικό φρόνημα, όπως ο αείμνηστος καθηγητής πέθανε πρόσφατα Δεσποτόπουλος, ο οποίος ακαδημαϊκός, ο οποίος ασφαλώς και δεν ήταν χρυσαυγήτικων ή ρατσιστικών αντιλήψεων, το αντίθετο, αριστερός ήταν, ο οποίος παρεμβαίνοντας λοιπόν με το κύρος που είχε η προσωπικότητά του στο διάλογο αυτό, έγραψε μια επιστολή στην εφημερίδα Καθημερινή με τίτλο «Η διάρκεια του ελληνικού έθνους», η οποία δημοσιεύθηκε στις 28 Ιανουαρίου του 2010, στην οποία τόνιζε «Η διαχρονική συνέχεια του ελληνικού έθνους είναι διάτορα μαρτυρημένη από την ιστορική πραγματικότητα και δεν είναι απλώς εφεύρημα του ελληνικού ρομαντισμού του 19ου αιώνα προς ιδεολογική στήριξη εθνικών επεκτατισμών, όπως επιπόλαια γράφεται». Είναι λοιπόν δεδομένο, το ομολογούν οι πάντες. Σ' όσους έχει επιτέλους απομείνει κάποια ίχνος λογικής, ότι οι Έλληνες είναι ένα έθνος με ιστορία πολλών χιλιάδων ετών, δεν είναι ένα μόρφωμα πολιτικό το οποίο υπάρχει βάσει κάποιων νόμων κρατικών και μέσα στα πλαίσια ενός κράτους. Είναι κάτι παραπάνω από κράτος ο ελληνισμός. Είναι μια αιώνια ιδέα και πολύ σωστά ο Ίων Δραγούμης γράφει σε ένα σημείο του έργου του, μιλώντας για το δειλό και προσκυνημένο τότε κράτος των αρχών του αιώνα που άφηνε τους Έλληνες να σφαγιάζονται στη Μακεδονία, ότι αν είναι τέτοιο το κράτος, τότε λέω κάτω το κράτος, ζήτω το έθνος. Αυτό λέμε και εμείς σήμερα οι χρυσαυγίτες. Κάτω το κράτος των εθνομηδενιστών, κάτω το κράτος των τοποθήκων, ζήτω το έθνος των Ελλήνων. Μας κατηγορούν, αναφέρθηκαν και προηγουμένως οι συνομιλητές, ότι δεν έχουμε θέσεις. Μα δεν μας καλούν να πούμε τις θέσεις μας. Και γνωρίζουν οι συναγωνιστές βουλευτές που είναι παρόντες ότι στις χιλιάδες επίκαιρες ερωτήσεις που έχουμε κάνει, στις συζητήσεις κτλ. Δεν έχει δοθεί καμία δημοσιότητα. Και όταν κάποια στιγμή φτάνει ο κόμπος στο χτένι και οργιζόμαστε πραγματικά και δημιουργείται μια ατυχής αν θέλετε στιγμή μέσα στο κοινοβούλιο, αμέσως να καταλήξουν στο συμπέρασμα το οποίο επαναλαμβάνουν σαν παπαγαλάκια. Οι χρυσαυγίτες δεν έχουν θέσεις, είναι αμόρφωτοι, είναι αλήτες. Θα τους πω ένα στίχο ενός τραγουδιού νεανικού, ξενόγλωσσου μάλιστα, που έλεγαν «Μας λέγατε φασίστες, αλήτες, ρατσιστές, όμως εμείς είμαστε το αύριο, εσείς είστε το χτες». Θα πρέπει να ξέρετε επίσης ότι η Χρυσή Αυγή ήδη το παρουσίασε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματός μας, ο συναγωνιστής Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος σημειωτέων δεν παρίσταται εδώ και δεν μπορεί να είναι, διότι το Δικαστικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει ότι δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε κομματικές συγκεντρώσεις. Το ίδιο και για τον συναγωνιστή, τον πρώην βουλευτή της Αχαΐας, τον Μιχάλη τον Αρβανίτη, το ίδιο και για τον βουλευτή της Θεσσαλονίκης, τον Αντώνη τον Γρέγο. Δηλαδή, για να καταλάβατε σε τι είδους μπανανία ζούμε. Να είσαι εκλεγμένος βουλευτής με την ψήφο του ελληνικού λαού και να σου λένε δεν έχεις δικαίωμα λόγου. Αυτή είναι η ψευτοδημοκρατία τους. Εάν αυτή είναι δημοκρατία, δηλώνω αντιδημοκράτης επιτέλους. Έχει καμία σχέση
αυτό που μας αποκαλούν σαν δημοκρατία με τη δημοκρατία των αρχαίων Αθηνών, όπου κυριαρχούσε το τι σ' αγορεύει βούλετε. Τι σ' αγορεύει. Εδώ είναι τι σ' απαγορεύει βούλετε. Και όχι τι σ' αγορεύει βούλετε. Θα ήθελα το σημείο αυτό και βεβαίως, μια και μιλάνε για δημοκρατία και τους αρέσει να μιλάνε για δημοκρατία, να αναφερθούμε και πάλι στη δημοκρατία των αρχαίων Αθηνών, όπου για να γίνει κανείς Αθηναίος πολίτης έπρεπε να έχει εκπληρώσει πλήρως τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Όλοι αυτοί οι φυγόστρατοι που βρίσκονται στο κοινοβούλιο δεν θα ήταν καν πολίτες, όχι βουλευτές, ή να είχαν κάποιο δημόσιο αξίωμα. Επιπλέον, για να είσαι Αθηναίος πολίτης έπρεπε να έχεις και τους δύο γονείς σου Αθηναίους. Και ο Περικλής, επειδή έχασε στο Μεγάλο Λοιμό κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου το γιο του, είχε ένα γιο με την Ασπασία και κατ' εξαίρεση η εκκλησία του Δήμου τον έκανε Αθηναίο πολίτη. Μία εξαίρεση έκανε. Για το γιο ποιου? Του επιφανέστερου των Αθηναίων, του πατέρα του Χρυσού Αιώνα, του Περικλή. Αυτή ήταν η Αθήνα λοιπόν, η δημοκρατική. Τέτοια δημοκρατία τη θέλουμε. Τη δημοκρατία των αρχαίων Αθηνών. Όχι όμως τη δημοκρατία των απαταιώνων, τη δημοκρατία του νόμου περί ευθύνης υπουργών, τη δημοκρατία των σκανδάλων, της ρεμούλας, που φτάσαμε μέχρι στο σημείο να λέγεται και να το διαβάζουμε από δημόσια χείλη ότι πρέπει να αρθεί, λέει, το ένταλμα συλλήψεως, τα δύο εντάλματα συλλήψεως κατά του Χριστοφοράκου, διότι τα 10 εκατομμύρια που έδωσε στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασόκ δεν έβλαψαν το κράτος. Και γιατί τα έδινε στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασόκ και δεν τα πήγαινε, ξέρω εγώ, στον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα ο Χριστοφοράκος, αν ήθελε για την ψυχή της μάνας του? Τα έδινε στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία, διότι όπως απεφάνθη η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, η Siemens ζημίωσε το κράτος 2 δισεκατομμύρια ευρώ και συμβιβάστηκαν με αυτό. Και είπαν να δώσει 200 εκατομμύρια, δεν έχει δώσει τίποτε. Αλλά το πλέον αστείο είναι ότι από αυτά τα 200 εκατομμύρια, τα 80 εκατομμύρια που θα έδινε η Siemens θα ήθελαν, ξέρετε γιατί? Για να κάνει σεμινάρια στους Έλληνες υπαλλήλους και κρατικούς λειτουργούς για διαφάνεια και κατά της διαφθοράς. Δηλαδή ο διαφθορέας είναι σαν να πάρετε μια κυρία από αυτές που προείσταται στους οίκους ανοχής, να την πάτε σε ένα παρθεναγωγείο να διδάξει ηθική. Ήθελαν να κάνει σεμινάρια η Siemens δηλαδή, για να πώς θα υπάρχει διαφάνεια σε αυτό το τόπο. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και το θλιβερό παρακράτος, το οποίο λειτουργεί με την πλήρη ανοχή, παρακαλώ, των αρχών αυτής της αστειονομίας, η οποία υπάρχει σήμερα στην πατρίδα μας και έχουμε φτάσει να είναι τόσο η πόλη μας όσο και ολόκληρη η χώρα μια ανοχήρωτη πολιτεία. Και έτσι φτάσαμε στο σημείο περιφερειακοί μας σύμβουλοι, διαμερισματικοί μας σύμβουλοι να δέχονται επιθέσεις. Και χθες ήθελαν να κάνουν το ίδιο. Αλλά ήταν εκεί οι χρυσαυγίτες και δεν μπόρεσαν και τους δυσαρέστησε. Και είπανε, βγήκανε και είπαν ότι κάναμε τραμπουκισμούς. Τι είναι τραμπουκισμός για αυτούς? Να μην καθίσεις να σε δίνουν. Λοιπόν, δεν θα καθίσουμε να μας δίνουν. Ας το πάρουν από μας. Έχουμε επίσης και τη βρώμικη προπαγάνδα κάποιων καλοθελητών, οι οποίοι λένε ότι είμαστε αποτυχημένοι, είμαστε ξοφλημένοι. Γιατί? Γιατί είμαστε η τρίτη πολιτική δύναμη της χώρας. Και όλα αυτά έχοντας εναντίον μας όλα τα κανάλια, με κακομένο τη χρηματοδότηση στην κρατική, με κανέναν χρηματοδότη. Λοιπόν, τους ξέρουμε όλους αυτούς και για ποιον δουλεύουν. Το μαγαζάκι της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ που κληρονόμησε την πελατεία του ΠΑΣΟΚ να είναι καλά. Είναι πλούσια τα ελέη του, αλλά δεν περνάει η προπαγάνδα τους. Τουλάχιστον σε όλους εσάς και σε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που θα γίνουν εκατομμύρια. Εξάλλου εμείς από την ίδια την ιδεολογία μας δεν βλέπουμε τα πράγματα ποσοτικά. Για μας οι ψήφοι δεν θα έπρεπε να μετριούνται. Θα έπρεπε να ζυγίζονται.
Και αν ζυγιζόντουσαν, τότε να είστε βέβαιοι ότι οι ψήφοι οι δικοί σας, χρυσαυγίτες και χρυσαυγίτισες, θα έγερναν την πλάστικα υπέρ μας. Γιατί το 7% της Χρυσής Αυγής... Το 7% της Χρυσής Αυγής είναι η Ελλάδα που στέκεται ακόμα όρθια, που αντιστέκεται, που δεν παραδίδει την περίοδο. Μέγα πρόβλημα των ημερών μας, το ζήτημα των προσφύγων και των λαθρομεταναστών. Πράγματι υπάρχουν και πρόσφυγες ανάμεσα στους λαθρομετανάστες. Ξαφνικά, για να καταλάβετε ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας παγκόσμιας συνωμοσίας και ενός παγκόσμιου σχεδίου, από εκεί που βγαίναν μόνο άντρες στα παράλια της Μυτιλίνης και της Χίου, άρχισαν ξαφνικά να εμφανίζονται γυναικόπαιδα. Η δε τηλεοπτική φακή είναι μόνο στα γυναικόπαιδα. Ξέρετε, το μελό είχε απήχει στον ελληνικό λαό από την εποχή ακόμη όπου θριάμβευε στις οθόνες των κινηματογράφων η Μάρθα Βούρτση και ο Νίκος Ξανθόπουλος. Με ποιο έργο μελό όμως θα καλύψουν το δεδομένο ότι υπάρχουν 2 εκατομμύρια Έλληνες άνεργοι, ότι έχουν υπάρξει χιλιάδες αυτοκτονίες, ότι το 1 στους 3 Έλληνες είναι φτωχός με επίσημα στοιχεία. Με ποιο μελό θα καλύψουν το παραμύθι ότι ο λαός έχει εμπιστοσύνη στην ηγεσία του και στην πολιτική εξουσία? Πώς θα απαντήσουν στις μετρήσεις του Ευρωβαρόμετρου, τις πρόσφατες, που ο ελληνικός λαός σε ποσοστό 92% παρακαλώ απαντά ότι δεν εμπιστεύεται τους πολιτικούς? Και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι, γιατί αυτοί που δεν εμπιστεύονται τους πολιτικούς εμπιστεύονται εμάς. Γιατί δεν είμαστε πολιτικοί με την έννοια του όρου που δίνουν. Είχαμε επίσης, με αφορμή το λεγόμενο προσφυγικό ζήτημα, τη δήλωση του Ντόναλντ Τούσκ. Σας θυμίζω ποιος είναι ο Ντόναλντ Τούσκ. Αυτός που έσωσε, λένε, την Ελλάδα όταν το καλοκαίρι που έκανε τη διαπραγμάτευση ο Τσίπρας με τη Μέρκελ, μπήκε εκεί και τους είπε για 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα καταστρέψετε την Ευρώπη. Δεν είπε θα καταστρέψετε την Ελλάδα, θα καταστρέψετε την Ευρώπη. Του το είπα και στην Βουλή. Και έτσι υπεγράφει το μνημόνιο της αριστεράς. Ο Ντόναλντ Τούσκ είπε λοιπόν ότι και 28 χώρες της Ευρώπης συμφώνησαν να σταματήσει η ροή των προσφύγων και των λαθρομεταναστών από τον δρόμο των Δυτικών Βαλκανίων. Αυτό το είπε στο Twitter. Και βγήκε ο Πρωθυπουργός, ο Τσίπρας, και το διέψευσε ότι δεν συμφωνεί. Φαίνεται το δεν συμφωνεί είναι το δεν διαφωνεί. Δεν ξέρω, κάπου εκεί η λογική χάνει την έννοιά της, εφόσον βγήκε ο ίδιος ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, της Επιτροπής δηλαδή, η οποία είναι η κυριαρχούσα στις διαδικασίες ευρωπαϊκές, και είπε ότι όντως θα σταματήσει η ροή. Γίνεται λοιπόν ένας τεράστιος ψυχολογικός πόλεμος κατά των Ελλήνων. Δεν φταίμε εμείς ούτε για τους πρόσφυγες ούτε για τους λαθρομετανάστες. Φταίνε αυτοί οι οποίοι είναι οι αφέντες της φρικτής παγκοσμιοποίησης, που θέλει να αλέσει σε ένα πολτό όλα τα εθνικά κράτη, να κάνει τους λαούς απλές αγγέλες και κάθε άνθρωπο ένα νούμερο με την περίφημη ηλεκτρονική φακελοποίηση, όπου θα υπάρχουν και βιοιατρικά στοιχεία, δηλαδή τα πάντα. Μια παγκόσμια δικτατορία θέλουν να στήσουν δηλαδή. Ας ελπίσουμε και ας είμαστε πρωτοπόροι σε αυτήν εδώ τη χώρα να μην περάσουν τα σχέδιά τους, να μην περάσει η εξουσία τους. Αυτό το ρεύμα των λαθρομεταναστών και των προσφύγων κορυφώθηκε τον τελευταίο χρόνο όταν την εξουσία ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν το ένα δεδομένο. Το δεύτερο δεδομένο, ότι είχαμε εξελίξεις στη Συρία. Προήλασε ο στρατός του Άσαντ μαζί με την βοήθεια βεβαίως των ρωσικών αεροπορικών δυνάμεων και του πυροβολικού, και έτσι κάποιες περιοχές απελευθερώθηκαν από τον ISIS, από τους τζιχαντιστές που αποκεφαλίζουν ανθρώπους. Αυτοί οι πληθυσμοί κινήθηκαν προς την Τουρκία και από εκεί η Τουρκία τους κινεί προς την Ελλάδα. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι δεν έχουν έρθει παρά ελάχιστοι έως καθόλου χριστιανοί πρόσφυγες από τη Συρία στην Ελλάδα? Στη Συρία ζουν 2 εκατομμύρια χριστιανοί. Γιατί δεν ήρθε κανείς? Είναι η απάντηση εύκολη. Και
Παρακολούθησα προημερών μια συνέντευξη που είχε δώσει ο πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Πανούσης, όπου έλεγε ότι τόσο ο Τσίπρας όσο και η Χριστοδουλοπούλου επέμεναν στην πολιτική των ανοιχτών συνόρων και έλεγαν ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Πραγματικά. Και απήντησε και σχολίασε ο Πανούσης και τους είπα, λέει, τότε το ίδιο θα πούμε και σε περίπτωση πολέμου. Αλήθεια, αποτελεί ύβρι προς την ελληνική ιστορία. Εδώ, δίπλα μας, λίγα χιλιόμετρα είναι η Σαλαμίνα, όπου δόθηκε η μεγαλύτερη ναυμαχία. Θαλάσσια σύνορα δεν ήταν εκεί που δόθηκε η ναυμαχία της Σαλαμίνας. Αλλά ας πάμε και πιο μακριά. Ας θυμηθούμε τον κείμενο των Αθηναίων, απαντώντας σε αυτούς που έχτισαν το αμαρτωλό καθεστώς 40 ολόκληρων χρόνων με τη φράση «Η Κύπρος είναι μακριά». Ο κείμενο Αθηναίων με τις Τριλίνες μπόρεσε και πήγε στην Κύπρο. Οι Έλληνες πολιτικοί με τα υποβρύχια και τα αεροπλάνα δεν μπόρεσαν. Ήταν μακριά η Κύπρος. Αυτό σαν μια απάντηση σε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν διαστρεβλώσει τα πάντα. Η Χρυσή Αυγή θα συνεχίσει να μάχεται και ευχαριστεί θερμά όλους τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες που βρίσκονται στο πλευρό της. Οι άξονες της πολιτικής μας είναι σταθερά όχι στο μνημόνιο, καταγγελία του χρέους. Εις ό,τι αφορά το θέμα των λαθρομεταναστών, στο οποίο το θεωρούμε κρίσιμο με δεδομένο και το δημογραφικό ζήτημα της Ελλάδος, θα καταθέσουμε ένα νομοσχέδιο που δεν πρόκειται βεβαίως να το ψηφίσουν, το οποίο θα προβλέπει να είναι ποινικό αδίκημα η είσοδος άνευ αδείας στα ελληνικά σύνορα και φυλάκιση χωρίς δικαίωμα εξαγοράς. Μόνο έτσι θα αποφανηθούν. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, κυρίες και κύριοι, βλέπω σε πολλούς κιλά ο υδρότητας λόγω του αδιαχώρητου που έχει δημιουργηθεί σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Είναι πραγματικά ζεστή η καρδιά μας, ζεστή και η ατμόσφαιρα και πύρινη η σκοπή μας για το μέλλον αυτού του έθνους. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή της ελληνικής ιστορίας. Θέλουν η Ελλάδα να πεθάνει. Δεν αρκεί το εμβατήριο. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Πρέπει να το κάνουμε πράξη, καθημερινό αγώνα. Όλοι μας για την Χρυσή Αυγή μπροστά να δώσουμε τον αγώνα να μην περάσουμε στο λιγάκι. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, θα μας δικάσουν και οι αγέννητοι και οι νεκροί, λέει ο Κωστής Παλαμάς. Έτσι είναι. Είμαστε αυτή τη στιγμή μια στιγμή στη ζωή του έθνους. Σε αυτή τη στιγμή ασφανούμε υπερήφανοι και αντάξιοι. Με το σύνθημα «Θέλουμε την πατρίδα μας πίσω», βαδίζουμε προς το όγδιο συνέδριο με ψηλά τη σημαία. Η νέα Ελλάδα των εθνικιστών έρχεται. Ζήτω η νίκη.